Πόσο ενημερωμένοι είναι σήμερα για το άσθημα οι ασθενείς στη χώρα μας? Κοιτάξτε, αυτό που συναντάμε κάθε μέρα είναι ασθενείς με άσθημα να έρχονται στον γιατρό αφού έχουν δει βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο και έχουν άποψη για τι τους συμβαίνει. Επομένως, αυτό που πρέπει να τους προσφέρουμε είναι μια πληροφορία έγκυρη και αξιόπιστη που έχει ελεγχθεί από κάποια επιστημονική εταιρεία και αυτό βοηθάει και τον ασθενή αλλά και τον γιατρό όταν ο ασθενής φτάσει σε αυτόν να μπορεί να το απαντήσει για το πρόβλημά του. Επομένως, στον καιρό της πληροφορίας, οι ασθενείς είναι ενημερωμένοι. Οι ασθενείς με άσθημα συνήθως είναι νέοι ενήλικες. Επομένως, έχουν δεξιότητες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και η πληροφορία όπως τους διατίθεται μέσα στο διαδίκτυο είναι πολύ σημαντική. Πόσο συχνό είναι το άσθημα στη χώρα μας? Το άσθημα είναι μια συχνή πάθηση παγκοσμίως και τα δεδομένα δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς, καθιστώντας τον ουσιαστικά μια παγκόσμια επιδημία. Δυστυχώς έως τώρα τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά για το άσθημα στην Ελλάδα ήταν περιορισμένα. Υπήρχαν κάποια στοιχεία που αφορούσαν δεδομένα σε παιδιά από πολύ καλές μελέτες που έχουν γίνει, αλλά σε τοπικούς πληθυσμούς. Και μόνο μία μελέτη για τον ενήλικο πληθυσμό που είχε γίνει περίπου πριν 20 χρόνια στην Αθήνα, σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο Περιστέρι. Αυτό που έκανε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία πέρυσι ήταν να κάνει μια πανελλήνια μελέτη επιδημιολογική για να δούμε πόσο είναι πραγματικά το ποσοστό του άσματος στον ελληνικό πληθυσμό. Αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε πέρυσι και ανακοινώθηκε πριν λίγους μήνες στο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Συμμετείχαν συνολικά περίπου 3.000 άτομα και αυτό που έδειξε η μελέτη είναι ότι το ποσοστό του άσματος στον ελληνικό πληθυσμό είναι περίπου 8,5%. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας πάσχει από άσμα. Και μάλιστα αυτό που καταφέραμε να δούμε είναι η ηλικιακή κατανομή του άσματος, με τα ποσοστά αυτά να είναι σχεδόν τα ίδια σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Και η γεωγραφική κατανομή, που είναι πολύ ενδιαφέρον, δείχνοντας μεγαλύτερα ποσοστά του άσματος στη νότια και νησιωτική Ελλάδα και μικρότερα ποσοστά στη βόρεια Ελλάδα. Τι περιλαμβάνει ο καινούριος ιστότοπος MyAsthma.gr της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας? Ο καινούριος ιστότοπος MyAsthma.gr που θα βγει στο διαδίκτυο από το Σάββατο 7 Απριλίου είναι ένας ιστότοπος που απευθύνεται στους ασθενείς που πάσχουν από βροχικό άσθημα αλλά και στο ευρύ συγγενικό τους περιβάλλον. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ένα ποσοστό από τους ασθενείς που πάσχουν με βροχικό άσθημα είναι παιδιά και είναι λογικό ότι οι γονείς τους έχουν ανησυχίες, έχουν ερωτήσεις και ο καινούριος ιστότοπος θα προσπαθήσει να τους λύσει όσο το δυνατόν τις περισσότερες απορίες τους. Περιλαμβάνει λοιπόν ένα γενικό πλάνο για το τι είναι το άσθημα. Περιλαμβάνει μέσα σε αυτό απορίες που θα μπορούσαν να έχουν οι ίδιοι ασθενείς και θα θέλαν να ρωτήσουν πάντα με απλή κατανοητή μορφή. Έχει ένα online έλεγχο, δηλαδή να μπορείς να βλέπεις αν έχεις ευρήματα συμβατά με βροχικό άσθημα, οπότε να απευθυνθείς στο γιατρό σου. Θα περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο για να βλέπουν σε αυτούς που πάσχουν από άσθημα αν το άσθημα τους βρίσκεται υπό έλεγχο. Θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα φάρμακα και θα έχει και μία καινοτομία. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα επικοινωνίας των ασθενών ή του συγγενικού τους περιβάλλοντος με την ομάδα άσθηματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η οποία αφού θα καταγράφει τις απορίες και τις ερωτήσεις των ανθρώπων αυτών, θα προσπαθήσει να τις απαντήσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη σχετικά με το βροχικό άσθημα.